Δύναμη και πολλές προσωπικές μοναχίες. Σε αυτό βέβαια συνέτεινε και οι γηπαιδικές και οι καιρικές συνθήκες, που το παιχνίδι πήγε περισσότερο στη δύναμη. Οι ομάδες ήταν για μένα εισάξιες. Βέβαια όταν τρως τον γκολ στο 20 λεπτό είναι λίγο κρύο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τόσο καλή ομάδα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Και εμείς είμαστε λίγο πρόσεκτοι στα τελευταία λεπτά και το πληρώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπωρούν αρκετοί τραυματισμοί από την αρχή της περίοδου και σήμερα κιόλας πάθαμε και μεγάλη ζημιά και με τον Παπα-Νικολάου. Επιστρέφει ένας, φεύγει ο άλλος, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα δουλέψουμε, θα σηκώσουμε το κεφάλι μας και θεωρώ ότι αυτό που δεν πήραμε σήμερα θα το πάρουμε σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Και μια κουβέντα για τον κόσμο της ΒΑΡΣ που στήριξε την ομάδα παρόλο τις αδίκως συνθήκες. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι παρόν γιατί βλέπει μια συνέπεια λόγων και πράξεων σε αυτά που έχουν υποθεί και σε αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι βέβαια στεναχωρήθηκε σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάντα να στηρίζει, γιατί βλέπει αυτό που σας είπα προηγουμένως.